Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα αποφάσισα να σας πω, μετά από πολλές ερωτήσεις και συσσαγωγικά παρακάλια για την τεχνική του καρτεριού, το πώς εγώ καρτερεύω και ίσως και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, το καρτέρι είναι μια τεχνική η οποία έχει ένα βασικό μοτίβο και από εκεί πέρα υπάρχουν λεπτές ή χοντρές παραλλαγές του. Λοιπόν, τι είναι το καρτέρι? Κατεβαίνω, κάνω μια βουτιά όσο πιο αθόρυβα γίνεται, έχω δεν έχω δει ψάρια στην περιοχή, διαλέγω ένα απόστο, μπορεί να κρυφτώ τελείως μέσα σε μια φυκιάδα, πίσω από μια πέτρα, παράλληλα με μια πέτρα, ανάμεσα σε δύο πέτρες, ή να είμαι τελείως ακάλυπτος στην αμμουδιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θα με βοηθήσει για να πάρω τη σωστή θέση στο καρτέρι, ειδικά στο ρηχό καρτέρι τώρα που έρχεται ο χειμώνας μπροστά και θα επιδοθούμε πολύ πιο περισσότερο σε αυτό, γιατί λίγο κρύου δεν θα μπορούμε να κάνουμε βαθιές βουτιές, θα επιδοθούμε στο ρηχό καρτέρι, μπορεί να είναι από μισό μέτρο νερό, έτσι, μέχρι και 10 μέτρα. Λοιπόν, ο σωστός ερματισμός, έτσι, θα μας βοηθήσει να μην ξοδεύουμε ενέργεια, γιατί σίγουρα το χειμώνα θα φορέσουμε και χοντρές φόρμες, έτσι, ίσως την καλοκαιρινή μας και θα πάω ένα γυλεκάκι και ένα σορτσάκι, ένα μόνο σόρτς, ή μια πεντάρα, μια εφτάρα, long john, και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, όσο πιο κρύα τα νερά, τόσο πιο δύσκολο το έργο για του καρτερίστα. Λοιπόν, θα πρέπει να ερματίσουμε σωστά το σώμα μας, να βάλουμε βάρος, γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε βαθιές βουτιές, έτσι. Και θα πρέπει να μοιράσουμε το βάρος σε τρία μέρη στο σώμα, όπως σας έχω ξαναπεί, έτσι. Λοιπόν, πείτε το κατσαβίδι, αυτό εδώ είναι το σώμα μου, έχω το κεφάλι και τα πέδιλα και τα πόδια. Λοιπόν, σίγουρα θα βάλω από μισό έως και 2 κιλά σε κάθε πέδιλο για να μπορώ να τα κατεβάσω. Και ένα κολπάκι για να κατεβαίνουν εύκολα τα πέδιλα χωρίς να έχουμε την αντίσταση από τη λεπίδα, είναι να γυρνάμε τα πόδια μας λίγο διαγώνια ή να κατεβάζουμε πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Όλα αυτά συνεπάγονται να έχεις καλή άπνοια. Έτσι. Λοιπόν, μετά η κλασική μας ζώνη στους γοφούς εδώ και εδώ στην πλάτη απάνω, θα βάλουμε ένα γυλεκάκι ή στην περίπτωση τη δικιά μου, όπως το έχω κάνει εγώ, έχω ένα πεντάρι στην πλάτη, να σας το πω έτσι, και δύο διάρκεια μπροστά, χαμηλά, στην κοιλιά και ένα ακόμα στη μέση. Και έτσι μπορώ να κατέβω στο βυθό και να οριζοντιωθώ και να κρατηθώ εύκολα, ακόμα και ας μην κρατιέμαι από μια πέτρα. Έτσι, γιατί στα ριχά έχουμε αντιμετωπίσουμε και τον κακό καιρό το χειμώνα, και όταν ξεφύγουμε λίγο στο κούνημα, όπως κρατάμε το όπλο την ώρα που θέλουμε να σημαδέψουμε, και πάντα κάτι που κάνουμε είναι όταν κρατάμε το όπλο, θα σας το δείξω έξω από το νερό, το έδειξα και σε προηγούμενο βίντεο, στο βίντεο της Τετάρτης, το όπλο στο καρτέρι, όταν είμαστε για να καρτερέψουμε, θα το δείξω λίγο πλάγια, έτσι, στην αρχή το κρατάμε έτσι, κοντά, με λυγισμένο τον αγώνα, έτσι, και όταν δούμε το ψάρι να μπαίνει στο βεληνικέ, σιγά σιγά προτείνουμε, κλειδώνουμε, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, κλειδώνουμε το χέρι σε θέση βολής, τελείως τεντωμένο, έτσι, και μπουμ, ρίχνουμε. Γιατί αν το έχουμε λυγισμένο και σημαδεύουμε έτσι μπροστά στο μάτι, η ανάκρουση θα αποστείλει τη βέργα στο Θεό. Ενώ έτσι το χέρι είναι κούτσουρο, η ανάκρουση δεν μπορεί να γυρίσει, δεν πάει πίσω το χέρι, πρέπει να το σπρώξω κάτω για να πάει πίσω. Καταλάβατε? Δηλαδή το χέρι μου είναι κατά αυτόν τον τρόπο κλειδωμένο. Ευθεία και το όπλο είναι μια προέκταση του χεριού μου. Λοιπόν, γι' αυτό καλό είναι να είμαστε τερματισμένοι σωστά και να μην μας κουνάει το παραμικρό ρευματάκι, το παραμικρό κυματάκι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, έτσι, δύο τεχνικές. Η μία είναι αν τα καρτέρια μου είναι σε καθαρά νερά και πρωινά, δώδε δω κίνηση ψαριών, εφαρμόζω την τεχνική που σας είπα και σε προηγούμενο βίντεο,
Δηλαδή κατεβαίνω όσο πιο αθόρυβα μπορώ, έτσι. Κάποιες φυσαλιδούλες που θα αρχίσουν να βγαίνουν μπορεί να τραβήξουν κάποιο περίεργο λαβράκι ή μπορεί να φοβήσουν κάποια άλλα ψάρια, έτσι. Θα στηθώ σωστά, θα ακινητοποιηθώ και θέλω να έχω αντανάκλαση από τη μάσκα μου, γιατί κάποια ψάρια έρχονται. Θα έχω τον ήλιο φάτσα, όπως έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να φέγγω με τη μάσκα μου, γιατί κάποια άλλα ψάρια τρομάζουν. Θα κάτσω με τον ήλιο στην πλάτη, έτσι ώστε το ψάρι που με πλησιάζει, σαν τον πιλότο του καταδιοκτικού, που άλλος πάει από πάνω με τον ήλιο από πίσω και δεν τον βλέπει γιατί τον τυφλώνει, έτσι, έχει περισσότερες πιθανότητες να τον καταρρύψει. Λοιπόν, ενώ όταν έρχεσαι από μπροστά και σε βλέπω, θα σε αποφύγω, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με τα ψάρια. Καλό είναι να μην κάνουμε κινήσεις, να μην κουνάμε πολύ το κεφάλι μας δεξιά-αριστερά, ούτε να σηκώνουμε χέρια, έτσι. Η καλύτερη στάση είναι η ακινησία και με πολύ μικρές κινήσεις του κεφαλιού να ελέγχουμε ευρύτερο πεδίο. Ειδικά στα καθαρά νερά θα δούμε πολλά ψάρια, έτσι, να έρχονται, αν υπάρχουν. Τώρα, στο καρτέρι στα θολά νερά, εκεί θέλουμε ένα κοντότερο όπλο, ακόμα και ένα 75άρι ή καλύτερα ένα 80άρι, έστω και ένα 90άρι μας δίνει πιθανότητα, αλλά με πιο κοντή βέργα, έτσι, όχι να εξέχει η βέργα, έτσι, να είναι πιο κοντή εδώ η βέργα για να μπορούμε να το μετακινήσουμε πιο γρήγορα. Και είπαμε, η μετακίνηση γίνεται, είμαστε εκεί, εδώ και εκεί, εδώ και εκεί, δεν πάμε ποτέ να μετακινήσουμε έτσι, γιατί τα λάστιχα καμπανίζουν εδώ. Αυτό το πράγμα με στη θάλασσα και το ψάρι μας έχει ακούσει. Για τις περισσότερες φορές, στα θολά νερά, το ψάρι μας ακούει πιο σύντομα από το βλέπουμε εμείς. Και πολλές φορές, αν κάνουμε κάποιο θόρυβο, μπορεί να έρθει πάνω μας. Αλλά στο θολό νερό θα πρέπει να ρίχνουμε σχεδόν σε πρώτο χρόνο, ενώ στα καθαρά νερά έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε σκόπευση και να περιμένουμε το ψάρι να έρθει. Βέβαια, είναι τρομακμένα, έχουν φάει άλλα ντουφέκια κοντινά, δύσκολα θα μας δώσουν δεύτερη ευκαιρία, οπότε και εκεί καλό είναι να ψυχολογήσουμε λίγο το ψάρι, έτσι. Θα μου πεις πως το κατάφερνες αυτό? Η εμπειρία, η τριβή, η συνεχή ενασχόληση σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και από εκεί και πέρα, το χρώμα της φόρμας για άλλους είναι αδιάφορο. Για μένα θέλω, όπως έδειξα και στο βίντεο, έτσι με είδατε όταν κατέβηκα στην αμμούδα, μέσα έκανα μπάμπο μακριά. Άρα ένα ψάρι που ξέρει την περιοχή του, ξέρει ότι αυτό το πράγμα εκεί δεν ήταν εκεί πριν. Άρα δεν είναι φυσιολογικό. Και θα δει και κάτι να του γυαλίζει, ή θα την κάνει τσίου, ή θα παραμείνει εκτός πεδίου και θα κλωθογυρνάει γύρω γύρω. Αλλά εγώ δεν θα κάνω βολή. Και ή θα σκάσω και θα βγω πάνω που θα πάρει χαμπάρι, όπα αυτός ήταν που ήρθε από πάνω, έτσι ο κακούλης, και θα την κάνει παραμέση και θα δώσει ένα γερμό και στα υπόλοιπα της περιοχής. Ενώ όταν έκανα το καρτέρι κοντά στα βράχια, που η φόρμα μου έχει σχεδόν το ίδιο χρώμα με τα βράχια, είδατε ότι αν τραβιόταν λίγο πιο μακριά η κάμερα, δεν θα ξεχώριζα. Και παρακολουθήσατε ότι στη δεύτερη φάση είχα σχεδόν τον ήλιο στα πλάγια και πίσω. Θα σας βάλω και το συγκεκριμένο URL για να δείτε τη διεύθυνση, για να δείτε το βίντεο, για να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας, γνωρίζοντας την περιοχή του, έτσι, γιατί συνήθως τα καρτέρια τα κάνουμε σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν πάμε έτσι τα καλά καθούμενα σε μια καινούρια περιοχή να πάμε να κάνουμε καρτέρια έτσι στο βρόντο, γιατί θα είναι αποτυχημένα. Στις περιοχές που γνωρίζουμε, ξέρουμε από πού θα έρθουν τα ψάρια, έχουμε ξανακάνει καρτέρια και ξέρουμε το τι θα γίνει, ξέρουμε τι να περιμένουμε. Βέβαια, πολλές φορές μπορεί να έχουμε εκπλήξεις ψαριών που δεν υπήρχαν στην περιοχή, που είναι περαστικά, έτσι, μανάλια, μπορεί να είναι κάνα τουρούκι, κάνα καρβούνι, κάνα τονάκι μικρό, καμιά παλαμίδα, εποχιακά, έτσι. Ή μπορεί να είναι τίποτα σκασμένα ψάρια τα οποία δεν υπήρχαν στην περιοχή, ή μουρμούρες πρωί-πρωί, μεγάλες μουρμούρες, ναι, να σκάσουν και να τρελαθείς. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε ένα μουλινέ στο όπλο μας, είτε είναι 75άρι, είτε είναι ένα 10, ένα 20, είτε είναι ρόλερ, είτε είναι συμβατικό, είτε μονολάστιχο, διλάστιχο. Ένα μουλινέ θα μας δώσει τη δυνατότητα να κρατήσουμε κάποιο μεγάλο ψάρι
ψάρι μπαλαντέρ που δεν το υπολογίζαμε γιατί η περιοχή δεν το κράταγε. Αυτά είχα να σας πω. Καλές βουτιές, καλά καρτέρια, σίγουρες βολές, ασφαλείς αναδύσεις και πάντα, έτσι, το ζευγάρι να είναι μέσα σε μια απόσταση που να μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε το καρτέρι μας χωρίς να ενοχλεί, δηλαδή δεν μπορεί να ήταν από πάνω, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι κανένα ψάρι δεν θα πλησιάσει, δεν θα βλέπει αυτόν. Ναι. Μπορεί να μην βλέπει, αλλά θα βλέπει αυτόν. Ναι. Άρα δεν έρχεται κοντά. Έτσι, να είσαι μια απόσταση γύρω στα 10-12 μέτρα, να έχει μια οπτική επαφή με εμένα, δηλαδή αν γίνει μια στραβή να προλάβει μπρουπ, να με μαζέψει. Έτσι. Αλλά να μην με ενοχλεί κιόλας. Και να αλλάσουμε καρτεράκια. Δεν κατεβαίνουν ποτέ ταυτόχρονα να καρτερέψουμε. Έτσι. Τώρα, αν είναι πολλά λαβράκια και το νερό είναι 2 μέτρα, ναι, εκεί θα κατέβω και εγώ και το ζευγάρι μου και θα σταθούμε παράλληλα και θα κάνουμε και τις βολές μας για να έχουμε πιθανότητα να πάρουμε παραπάνω ψάρια. Έτσι. Αλλά αν κάνω καρτέρια στα 10 μέτρα, καλό είναι το ζευγάρι μου να έχει μια απόσταση τέτοια που να με καλύπτει ανά πάσα στιγμή ό,τι και να μου τύχει. Έτσι. Αυτά είχα να πω. Συγγνώμη που σας κουράζω. Έτσι. Πιστεύω να σας δίνω κάποιες πληροφορίες. Το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, το like, το dislike, έτσι. Από εκεί και πέρα, καλές θάλασσες σε όλους, να είστε καλά.